Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε, σας καλωσορίζουμε μέσα από την ψηφιακή μας πλατφόρμα, το κανάλι μας pcmvideo.webtv.gr και σήμερα πιστή στο ραντεβού σε ένα review φαγητού από το αγαπημένο μας πολυκατάστημα, τον Σκλαβενίτη, το Hypermarket, το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο εμπορικό κέντρο Avenue. Συνεχίζουμε και θα σας δείξουμε μία σειρά έτοιμων φαγητών που έχει ο Σκλαβενίτης και κατά την ταπεινή μου επαγγελματική γνώμη, γιατί αυτά είναι υποκειμενικά στην κάθε γλώσσα του καθενός, τι φαγητό αρέσει δηλαδή, θα σας δείξω αυτά που νομίζω ότι είναι καλύτερα και για σας. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Έχει και μακαρόνια με κιμά αυτή η συσκευασία. Όμως, επειδή γνωρίζω πολύ καλά την ιταλική κουζίνα, είμαι της άποψης τα μακαρόνια να τα βράζουμε εκείνη την ώρα και να φτιάχνουμε μια δικιά μας σάλτσα ή κιμά να φάμε. Τώρα, τυποποιημένα, προβρασμένα μακαρόνια και κιμάδες, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Έτσι, δεν φταίει σε αυτό ο Σκλαβενίτης. Ο Σκλαβενίτης και ο κάθε Σκλαβενίτης και ο κάθε Βασιλόπουλος το βλέπει εμπορικά. Γιατί αυτά έχουν μέσα κάποια συντηρητικά για να διατηρούνται και κάποιες μέρες. Έτσι. Μπορεί να είναι και αυθημερών, δεν το έχω κοιτάξει, θα το κοιτάξω και θα σας πω στα επόμενα. Ήθελα λοιπόν τώρα να σας δείξω το ψάρι, το φιλέτο στον ατμό, με λαχανικά. Αλλά επειδή βρήκα κάτι άλλο που σίγουρα θα σας αρέσει και μπορείτε να το δώσετε και σε ένα παιδάκι, δεν υπάρχει πρόβλημα νομίζω. Σήμερα θα δείξουμε μπιφτέκια γαλοπούλας με ρύζι και λαχανικά. Σας το δείχνω και εδώ, πιο μακριά. Εδώ πίσω μπορείτε να διαβάσετε διάφορες οδηγίες για τα συστατικά του προϊόντος και από εδώ μπροστά, έτσι, έχει οδηγίες πώς θα το ζεστάνουμε. Θα σας το πω πάρα πολύ γρήγορα και απλά. Το βάζουμε στο φούρνο μικροκυμάτων γύρω στα 3 με 4 λεπτά περίπου και αν δεν έχουμε φούρνο μικροκυμάτων το βάζουμε στην κουζίνα μας, θέλει στον αέρα όμως, στους 180 βαθμούς για ένα τεταρτάκι. Μπορείτε και να παίξετε και 2-3 λεπτά παραπάνω. Δεν είναι κακό, όχι όμως περισσότερο, γιατί μπορεί να του κάνουμε ζημιά. Έτσι. Και επαναλαμβάνω ότι από το Σκλαβενίτη δεν έχουμε κάνει καμία συμφωνία, ούτε βγάζουμε ένα φράγκο. Απλά δείχνουμε κάποια προϊόντα που θεωρώ ότι μπορείτε κάποια στιγμή της εβδομάδας που δεν έχετε κέφι ή δεν έχετε χρόνο ή θέλετε να το πάρετε κάπου να το φάτε. Είναι μια αξιόλογη επιλογή, θα το βρείτε εκεί στα ψυγεία, κοντά εκεί που δίνει φαγητό, στα κοτόπουλα, εκεί στα τυροπιτάκια, δίπλα υπάρχει ένα ψυγείο, μιλάμε για το Avenue, έτσι, Κηφισίας. Στα άλλα δεν ξέρω να σας πω που είναι, θα το βρείτε κάπου υπάρχει, ας πούμε, έτσι, και στο ίντερνετ να χτυπήσετε, αυτό το λέει. Λοιπόν, μπιφτέκια γαλοπούλας με ρύζι και λαχανικά. Πάμε να το ανοίξουμε, να το δείτε, θα χαλάσω τη συσκευασία, έτσι σας την ξαναδείχνω γιατί θα τη χαλάσω. Εδώ λέει τις οδηγίες μπροστά, αν διαβάζετε λίγο, σχετικά με τον φούρνο μικροκυμάτων και το φούρνο μας. Λοιπόν, ανοίγω τη συσκευασία, τη χαλάω, για να δούμε πως είναι μέσα. Να το, πως είναι μέσα, το βλέπετε. Υπάρχει το ριζάκι, βγάζω λίγο τα χέρια μου και μέσα τα μπιφτεκάκια. Και από πίσω είναι έτσι. Το βλέπετε, αυτό είναι το μπολάκι. Γι' αυτό λέμε φούρνο μικροκυμάτων. Εδώ έχει μία μεβράνη, παιδιά. Προσέξτε τι, το φέρνω κοντά εδώ να το δείτε. Εδώ είναι η άκρη. Αυτή την τραβάμε τη μεβράνη και όταν είναι να το ζεστάνουμε, είτε στο φούρνο μικροκυμάτων, είτε στον δικό μας τον φούρνο, το βγάζουμε, έτσι, για να μην λιώσει και καεί και δημιουργήσει διάφορο κάποια προβλήματα. Εντάξει, εδώ μέσα τώρα βλέπω δύο μπιφτέκια μεγάλα, προψημένα, και υπάρχει ριζάκι με πιπεριά, με καρότο, με αρακά, τέτοια πράγματα. Έτσι, νομίζω για κάποιον που του αρέσει το ρύζι, όπως εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ρύζι με τα μπιφτέκια, τα οποία δεν είναι ακριβώς κρέας, έτσι, είναι κοτόπουλο γαλοπούλας, έτσι δεν λέει εδώ. Ναι, μπιφτέκια γαλοπούλας, είναι και λίγο πιο υγιεινό,
πιο καλό μπορούμε να το δώσουμε και στα παιδάκια άνετα. Λοιπόν, θα το συνοδεύσω με ψωμάκι σικάλεως από το φούρνο στην Πεύκη, εκεί τον κύριο Θήμιο Μιχάλη και την κυρία Μελίνα. Παραδοσιακός φούρνος, μπορείτε να βρείτε ψωμιά με προζύμια, φοβερά ψωμιά, δικά τους όλα, τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια, μεγάλη ποικιλία από πίτες. Πηγαίνετε, δεν θα χάσετε, θα σας έχω γράψει κάτω τη διεύθυνση. Κάθε φορά τα ψωμάκια που θα φάω θα είναι σε κοντινό πλάνο. Μην νομίζετε ότι είναι πάρα πολύ. Τα μέτρησα στη ζυγαριά, 60 γραμμάρια είναι σύνολο και τα δύο ψωμάκια, έτσι. Απλά για να συνοδεύσω εδώ το φαγητό μου. Λοιπόν, δεν σας καθυστερώ άλλο. Βλέπετε πάλι το φαγητάκι μας. Πάμε να το ζεστάνουμε στο φούρνο μας και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα να κάνουμε αυτό το review, να δοκιμάσουμε. Δεν το έχω δοκιμάσει εγώ, γι' αυτό λέω δοκιμή. Αυτό αναφέρομαι σε έναν φίλο μου που λέει, μη λέτε καλύτερα δοκιμή. Ναι, είναι, πάμε να φάμε, αλλά πάμε και να δοκιμάσουμε κάτι το καινούριο. Το οποίο και εγώ προσωπικά αυτό δεν το έχω δοκιμάσει, μου άρεσε. Λοιπόν, επανερχόμαστε αφού ζεσταθεί το προϊόν μας. Πάμε. Κυρίες και κύριοι, έχουμε επιστρέψει με το φαγητό μας ζεσταμένο. Πριν κάνουμε το review φαγητού, κάνουμε τη δοκιμή μας στο φαγητό μας. Σας δείχνω την απόδειξη εδώ από τον Σκλαβενίτη. Πάνω νομίζω το λέει, δείτε το καλά, δείτε και την τιμή. Έτσι 4,70. Για να μην λέμε ότι δεν το πήραμε από εκεί. Πάμε να σας δείξω κοντινό πλάνο το ψωμάκι που τρώω κάθε φορά, σικάλεως. Είναι κοντινό έτσι, δεν είναι μεγάλο ψωμάκι. Έχω άλλη μία φέτα, 60-70 γραμμάρια, το ζύγισα δηλαδή. Δεν τρώω πάρα πολύ ψωμί, μην φανταστείτε ότι τρώω πάρα πολύ. Και τέτοια φαγητά τώρα τα δοκιμάζουμε για να τα δείξουμε σε εσάς. Μην νομίζω ότι κάθε μέρα εγώ τρώω τέτοια. Μόνο σε μια περίπτωση που δεν μπορώ ή δεν έχω όρεξη, βαριέμαι, θα πάω να το πάρω από αυτά που μου αρέσουν. Το έχω βάλει σε αυτό το πιατάκι και όπως κάνω κάθε φορά άλλωστε, έχω βάλει μέσα τις αγαπημένες μου πιπεριές. Πιπεριές τις οποίες έχω φτιάξει εγώ στο φούρνο, ψητές. Σας έχω κάτω link πώς θα τις φτιάξετε κι εσείς. Δεν παίζονται. Κάθε εβδομάδα παίρνω από τη Λαϊκή του Αμαρουσίου, τις ψήνω με μυρωδικά και με διάφορα πράγματα. Θα δείτε τη συνταγή, τις βάζω σε ένα μπολ και είναι όλα τα λεφτά, άσε που κάνουν στην υγεία πάρα πολύ καλό. Έχουν βιταμίνη C την πιο μεγάλη ποσότητα και είναι ξεβουλώνουν τις αρτηρίες, να το ξέρετε. Ψητές πιπεριές φλωρίνης, παιδιά, φάρμακο. Λοιπόν, τώρα καίει το εδώ πέρα, γι' αυτό έχω βάλει το πολύ ωραίο πιάτο αυτό. Και για να το κάνω πολύ πιο ωραίο το φαγητό μου, κυρίες και κύριοι, μια τζούρα εδώ αλάτι και πιπέρι. Αυτό. Και λεμονάκι από τις λεμονιές μου. Έχω δύο φορές λεμονιές κάτω. Κάνουν δύο φορές το χρόνο. Το λεμόνι δεν φαντάζεσαι πόσο πάει με το κοτόπουλο και με το ρύζι. Δοκιμάστε το και με την εδώ η πιπεριά έχει και ξύδι. Λοιπόν, καλή μας όρεξη. Πάμε να δούμε. Πρώτη φορά το τρώω αυτό το ειδικό πιατάκι. Πρώτη φορά δηλαδή, δεν το έχω ξαναδοκιμάσει. Μέσα το ριζάκι, να ξέρετε, έχει καρότο, έχει καλαμπόκι, έχει αρακά. Έτσι ένα ρύζι λαχανικό είναι. Αυτό είναι το κοτοπουλάκι. Το βλέπετε, το φέρνω κοντινό. Να σας το ξαναδείξω. Εδώ, το βλέπετε. Ωραίο το, σαν πρώτη άποψη, ωραίο. Μισό λεπτό. Να πάρουμε και ψωμάκι. Σαν πρώτη φάση νομίζω ότι είναι πολύ καλό. Λίγο ψωμάκι. Πάμε για την πιπεριά που είναι δύναμη. Ωραίο το ριζάκι. Σπυρωτό,
Ωραία και τα πιστεκάκια από τη γαλοπούλα. Μια χαρά τα βλέπω. Πολύ κόσμο σήμερα στο Κλαβενίτη, παιδιά, γινόταν χαμός. Εκεί στα τυριά και στα σαλάμια, ω καλά. Μέχρι να πάρω κάτι άλλα πράγματα και κοιμά, περίμενα, φύγανε και μετά πήγα μόνος μου. Το σουκάλιος πάει πάρα πολύ. Θα το προτιμάτε και εσείς, ε. Είναι και υγιεινό. Λοιπόν, θα μπορούσε να έχει 3 μπιστεκάκια. Λέω εγώ, τώρα μια σκέψη, ε. Αλλά έχει μπόλικο ρύζι. Είμαι πολύ του λεμονιού. Κάνει και καλό και δίνει και γεύση. Σε κανονικές συνθήκες πείνας, τώρα τρώω για κανονικό γεύμα. Γιατί πρέπει να πεινάω για να σου το δείξω και να καταλάβω κάποια πράγματα. Άμα έχω φάει, δεν γίνεται να το γυρίσω. Με τι όρεξη. Πω πω, πιπεριές, ε. Καλά, ε. Σήμερα Σάββατο στο Μαρούσι έχει λαϊκή. Κάποια στιγμή μπορεί να κάνουμε ένα βίντεο. Τι ψωνίζουμε από τη λαϊκή. Είναι κάποιοι φοβεροί χοντρεμπόροι εκεί. Πολύ καλοί επαγγελματίες και έχουν πάρα πολύ καλά πράγματα. Και ίσως σας τους δείξω. Το ψωμί δεν πάει πολύ με αυτό το φαγητό, γιατί είναι ρύζι, αλλά έτσι να το συνοδεύσουμε. Λοιπόν, βγάζουμε το πιάτο, γιατί έκαιγε πριν τώρα, εντάξει. Μπορώ να το πιάσω. Δείτε πως είναι μέσα. Δεν ξέρω αν φέρνεται ο καπνός, ο ατμός που βγαίνει. Μόλις το έβγαλα, σας το έφερα πάνω να το δούμε. Πιπεριά ψιλοκομμένη. Καλαμπόκι καρότο. Και λίγο κάτι πράσινο τώρα. Αυτό μπορεί να είναι και κολοκυθάκι. Ωραία επιλογή το ριζάκι. Από ό,τι να φάτε κάτι περίεργο, νομίζω αυτό σώνει την κατάσταση. Μια χαρά είναι. Και μπορείτε να το δώσετε και σε ένα παιδάκι. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο. Απλά το μόνο που δεν σας είπα, ότι εκεί πάνω στη μεμβράνη που τη βγάζουμε για να ζεστάνουμε το φαγητό, υπάρχει η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Θα προσέξετε πάρα πολύ να το κοιτάξετε. Εμένα έλεγε ότι λήγει αύριο, ότι είχε ακόμα μία μέρα. Εσείς θα το προσέξετε όμως, γιατί κάμια φορά μπορεί να τους ξεμείνει πάνω κάτι και να έχει λήξει. Ωραία, πολύ ωραία τα πιστακιά γαλοπούλας. Δεν είναι κακά.
Σήμερα, παιδιά, έχει μπόλικο ήλιο. Ευτυχώς, γιατί μουλιάσαμε με αυτές τις βροχές. Βέβαια, το βράδυ έκανε λίγο περισσότερο κρύο. Έτσι είπαν ότι θα κάνει κρύο από εδώ και πέρα. Και το ρύζι, θαυμάσιο είναι. Το πετύχανε, καλό είναι. Όπως είπαμε λοιπόν, το ζεσταίνεται 15 λεπτά στον αέρα, αν είναι για φούρνο, και μπορούμε να παίξουμε το πολύ με βία μέχρι 20 λεπτά, έτσι. Παίξτε 2 λεπτά παραπάνω, 3. Για να μην κάνουμε μετά κάποια ζημιά. Στο προϊόν. Σας παραψηθεί δηλαδή. Αυτό εννοώ. Γιατί όλα αυτά είναι προψημένα, προμαγειρεμένα. Απλά εμείς εδώ και εσείς αν το πάρετε το ζεσταίνουμε για να μην το φάμε κρύο. Ωραίο το ρύζι, δεν το περίμενα. Μπράβο. Και με το λεμόνι. Πάρα πολύ ωραίο. Βάλτε λεμονάκι στα φαγητά σας. Θα μείνετε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Λοιπόν, μια ικανοποιητική μερίδα. Εντάξει, δεν σκάς. Αλλά μπορείς να συνεχίσεις τη μέρα σου. Μπορείς να κόψεις η πείνα σου. Έτσι. Μαζεύουμε έτσι, γιατί είμαι και ριζάς. Λοιπόν, με επιτρέπετε όπως κάνουμε κάθε φορά. Φάγαμε σαν άνθρωποι, έτσι. Δεν είναι σουβλάκι ή κάτι άλλο, για να φωνάζετε κάποιοι. Ήτανε λίγο ζεστό και άνοιξε η μύτη μου, γιατί έχω αυτό το... Ιδίωμα, όταν φάω λίγο ζεστό, ανοίγουν όλα εδώ. Λοιπόν, είμαι ο Σεφ Αλέξιος Νικολουτσόπουλος. Δοκιμάσαμε υπέροχα μπιφτέκια από γαλοπούλα με ένα ρύζι μέσα με λαχανικά. Το ψωμάκι που σας έδειξα είναι από το φούρνο που ψωνίζω στην Πεύχη Ψωμί. Θα σας έχω γράψει κάτω τη διεύθυνση. Πάμε να πούμε ότι αυτά τα φαγητά καλά είναι, όμορφα, ωραία, και στα παιδιά σας μπορεί να τα δώσετε, αλλά επειδή όλα αυτά τα συσκευασμένα έχουν κάποια συντηρητικά, καλό θα είναι αυτό να γίνεται σε πιο μικρό βαθμό. Δεν μπορείς τώρα να τρως κάθε μέρα τέτοια, έτσι. Όχι ότι θα πάθεις κάτι, απλά μετά από 2-3 μήνες, άμα πάει να κάνεις εξετάσεις, θα είναι λίγο τα πράγματα περίεργα εκεί. Τώρα να το φας και μία και δύο δεν τρέχει τίποτα. Έτσι, όπως και οτιδήποτε άλλα, η κατάχρηση μεγάλη φέρνει προβλήματα. Έτσι, και εγώ κάνω διατροφή, πολύ καλή. Τώρα τα κάνουμε για τα βίντεο αυτά. Τα μαγειρευτά του Σκλαβενίδη, τα οποία είναι από την κουζίνα του, και θα δείξουμε την κάποια στιγμή όταν τελειώσουμε αυτά. Θα δείξουμε τα μαγειρευτά κάποια από τα που μου αρέσουν εμένα. Μπορεί ο καθένας να μα διαλέξει τι θέλει. Τα μαγειρευτά του Σκλαβενίδη μπορείτε να τρώτε ό,τι θέλετε. Αυτά όμως, συγγνώμη, έχουν ταινία. Για να διατηρηθούν κάποιες μέρες έχουν κάποια συντηρητικούλια. Τα οποία άλλα μπορεί να είναι σε μεγαλύτερο βαθμό, άλλα σε λιγότερο. Λοιπόν, γενικά βλέπω η συσκευασία είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν με κουράζει εμένα και οποιονδήποτε δεν ξέρει από μαγειρική να το ζεστάνει ή στο φούρνο μικροκυμάτων ή στην κουζίνα του. Και νομίζω ότι
θα ήθελα μόνο, δεν παρατήρησα κάτι κακό για να σας το πω, θα ήθελα μόνο η τιμή να είναι λίγο πιο χαμηλή. Εντάξει, δεν είναι κάτι εδώ ιδιαίτερο ρε παιδιά, είναι μπιστέκι γαλοπούλας, δεν είναι σολομός, σας λέω ένα παράδειγμα. Θα μπορούσε να είναι λίγο πιο φθηνότερο, τέλος πάντων αυτό δεν το ξέρω εγώ, το κανονίζω σκλαβενίτης, αυτός ξέρει εκεί τις τιμές που το δίνει. Μου άρεσε πολύ που το είδα και όντως είχα δίκιο, το ρύζι ήταν τέλειο και τα μπιφτέκια. Βέβαια με κέρδισε το κοτόπουλο που σας έδειξα προχθές, της χάρας με τα λαχανικά. Αν θέλετε να δώσω ένα βαθμό, είναι πρώτο το κοτόπουλο. Στην επόμενη σας υπόσχομαι θα δοκιμάσουμε το φιλέτο ψαριού στον ατμό με λαχανικά. Αυτό ήθελα να σας δείξω σήμερα, αλλά είδα τώρα τα μπιφτέκια και μου άλλαξε η ιδέα. Λοιπόν, στο επόμενο θα κάνουμε review για το ψάρι και θα δούμε και εκεί πέρα πάλι τα ίδια πράγματα, απλά θα δούμε, θέλουμε να συγκρίνουμε δηλαδή ποια από αυτές τις συσκευασίες μπορείτε άνετα να αρέσει στον περισσότερο κόσμο. Και όπως σας είπα για τα μακαρόνια, δεν θα έπαιρνα μακαρόνια ή ξέρω εγώ κάποια άλλα ζυμαρικά που είδα, επειδή ξέρω πολύ καλά την Ιταλική κουζίνα, πιστεύω ότι τα ζυμαρικά εκείνη την ώρα τα φτιάχνουμε. Πρέπει εκείνη την ώρα να φτιάχνονται και να τρώγονται, όχι συσκευασμένα. Άλλο το κρέας και άλλο το ψάρι, έτσι. Ή τα λαχανικά, έχει και λαχανικά, αν θέλει κάποιος να μην φάει κρέας. Είναι, ας πούμε, είναι Πάσχα, τώρα που έρχεται Πάσχα και έχουμε πάλι νηστεία. Μπορείτε να βρείτε κάποια πράγματα που είναι μόνο με λαχανικά. Λοιπόν, τελειώσαμε και σήμερα. Είμαι ο σεφ Αλέξιος Νικολουτσόπουλος, επαγγελματίας μάγειρας από το Πιο Ζαχαροπλάστη, η δεύτερη ειδικότητα που έχω στο κανάλι και σε διάφορες ιστοσελίδες που γράφουμε τα ρεπορτάζ, το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ, φωτορεπόρτερ, οπερατέρ. Μείνετε στο κανάλι μας, παρακολουθήστε διάφορα πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Έτσι, και αύριο ζωντανά η Θεία Λειτουργία από το κρατικό κανάλι, το οποίο και εμείς κάνουμε την αναμετάδοση. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε όλοι καλά, για τη στήριξη σας χαιρετώ, τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο, review φαγητού Αλέξιος.